Ο βουλευτής της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και Θάσου κ. Γιάννης Πασχαλίδης. Ο βουλευτής της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας κ. Γιάννης Πασχαλίδης συναντήθηκε με τον Υπουργό Υγείας κ. Θάνο Πλεύρη, όπου του εξέθεσε ζητήματα που απασχολούν τις υπηρεσίες υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Σχετικά με το Κέντρο Υγείας Ελευθερούπολης, ο βουλευτής ανέφερε τις ελλείψεις γιατρών, νοσηλευτών και των πληρωμάτων ασθενοφόρων που έχουν παρατηρηθεί και την ανάγκη για αναβάθμιση υποδομών της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Ενώ όσον αφορά το Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας, ο βουλευτής ζήτησε ενημέρωση για την πορεία της δημιουργίας της Ογκολογικής Κλινικής και Ακτινοθεραπευτικού Κέντρου, κάτι που αποφασίστηκε μετά από σχετικές εισηγήσεις του ίδιου του βουλευτή. Όλα τα κέντρα υγείας θα ανακαινιστούν, θα αναβαθμιστούν, γιατί θέλουμε να προσέχεται ο κόσμος σε πολύ οργανωμένα κέντρα υγείας. Έτσι, μέσα σε αυτήν την αναβάθμιση θα είναι και η αναβάθμιση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, του Κέντρου Υγείας Ελευθερούπολης, με 240.000 ευρώ. Ζήτησα επίσης να υπάρχει ακτινολόγος, μικροβιολόγος, δηλαδή έχουμε κάποιες ελλείψεις εκεί, και φυσικά και πληρώματα ασθενοφόρων, όπως έχουμε και στη Χρυσούπολη και στη Θάσο. Ναι. Και φυσικά, είπε ο Υπουργός ότι όλα τα κέντρα υγείας θα αναβαθμιστούν. Και επίσης, αν και από εμάς είναι μακριά, αλλά σίγουρα εξυπηρετεί το Κέντρο Υγείας και Σταυρούπολης, Ξάνθης, εξυπηρετεί όλα τα ορεινά μας χωριά, το Ορεινό, Όγκο, το Δήμο, Νέστου, τα εξυπηρετεί το Κέντρο Υγείας Σταυρούπολη. Και κάθε φορά όταν επισκέπτομαι τον Υπουργό, κάθε φορά του βάζω τα θέματα που αφορούν και το Κέντρο Υγείας Σταυρούπολης, για τον λόγο ότι όλοι οι κάτοικοι του Ορεινού Όγκου το επισκέπτονται και τους εξυπηρετεί. Άρα θα έχουν και μια εκεί αναβάθμιση 450.000 ευρώ. Μάλιστα. Και για τις υποδομές άλλες 500.000 ευρώ για το Κέντρο Υγείας Σταυρούπολης. Μάλιστα. Και αυτό πολύ σημαντικό, έτσι. Πέρα από το Κέντρο Υγείας της Ελευθερούπολης, το οποίο εξίσου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα αναπτυχθούν όμως και τα άλλα κέντρα υγείας. Δηλαδή και στη Θάσο που έχουμε έχει ξεκινήσει, αλλά ο Υπουργός του κυνηγήσει πάρα πολύ, γιατί είναι κάπου σταματημένο η ενεργειακή αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας του Πρίνου. Ενώ έχει εγκριθεί εδώ και ένα χρόνο, τους άρχισαν, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Ο Υπουργός πέδωσε τον λόγο ότι θα κοιτάξει να το ξεκινήσει. Ναι, σωστά, σωστά. Έτσι ώστε να προχωρήσει και αυτό το πολύ σημαντικό χείρημα, κύριε Πασχαλίδη. Υπάρχουν βέβαια και άλλες σημαντικές ειδήσεις και που αφορούν την Ελευθερούπολη, έτσι, τι γίνεται και με τα αγροτικά. Κοιτάξτε, εγώ πήγα στον Υπουργό, που τον επισκέφθηκα. Μιλήσαμε, μίλησα φυσικά και για το, ξεκίνησα από το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, όπου εκεί προχωράει, έχει ιδρυθεί πλέον η Ογκολογική Κλινική και το Ακτινοθεραπευτικό Κέντρο και συνέχεια το προχωράμε. Και επίσης περιμένουμε να ολοκληρωθεί ο οργανισμός που είναι το νοσοκομείο, που είναι σημαντικός. Φυσικά το έβαλα και τα προβλήματα που έχουμε στο νοσοκομείο από την υποστελέχωση στην ουρολογική κλινική, γιατί ένας ουρολόγος καλύπτει τις μισές εφημερίες. Έχουμε τα προβλήματα, ενώ μας ενέκριναν, ζητούσαμε παραπάνω γιατρούς. Μας ανέκραν 6 θέσεις, που ζήτησα λοιπόν να προχωρήσουν σε ακόμα 6 θέσεις, γιατί θέλουμε οπωσδήποτε τουλάχιστον 12 γιατρούς. Το θέμα έχει λήξει, το θέμα των 40 νοσηλευτριών. Έχει βγει το ΦΕΚ, προχωράει και 40 νοσηλευτές θα έρθουν πολύ γρήγορα να επαδρώσουν το νοσοκομείο. Επίσης, σοβαρό πρόβλημα είναι το θέμα της συνένωσης των κλινικών. Υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις για να συνονωθούν οι κλινικές, κάτι που δεν θέλουμε εμείς, και φυσικά το είπα στον Υπουργό ότι καλό θα είναι να μην συνονωθούν οι κλινικές, γιατί πρέπει κάποια κλινική να κάνει εφημερία και κάποια κλινική να να έχει τους αρρώστους που έχει. Δηλαδή, η πρότασή μου ήταν να μην έχουν συνένωση των κλινικών.